δουλειά, βλέπω ντρόουν, βλέπω κάμερες. Καρέκλες, η Καγιά ήταν εκεί από πριν και τους υποδέχτηκε όταν φτάσανε τα παιδιά. Έκανε και παντιλίκια η Καγιά. Μου κάνει όμως τόσο εντύπωση ότι η παραλία και δόθηκαν και άδειες, φαντάζομαι, γιατί οι άνθρωποι δεν πήγανε μόνοι τους. Ξύπνησε η Καγιά μια μέρα και είπε: πάω εκεί με το τζιπ και κάνω. Πατάω γκάζι, ας πούμε. Ναι. Κάπως δόθηκαν κάποιες άδειες. Πώς ακριβώς έγινε? Καλά, ούτε θέλω να είμαστε με το δάχτυλο ότι κάποιος το έκανε επίτηδες. Προσπαθώ να καταλάβω όμως τι έχει συμβεί, γιατί πραγματικά αυτή η περιοχή, αυτό το κομμάτι, η παραλία Σίμος, ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. Να μας τα πει καλύτερα όμως ο κύριος Καφετζής Άλκης, υπεύθυνος εκστρατείας για το θαλάσσιο περιβάλλον από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ναι, όλοι είδαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες αυτές τις εικόνες. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Το να μπαίνουν μηχανοκίνητα, οχήματα στην παραλία, σε οποιαδήποτε παραλία, είναι παράνομο. Δεν έχει να κάνει το ότι βρίσκεται εντός Natura. Θα πρέπει οι παραλίες μας, που το ξεχνάμε, αν και είμαστε στην Ελλάδα, να τις αντιμετωπίσουμε ως ένα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα. Και αυτό που λέμε πολλές φορές, να μην αφήσεις τίποτα πίσω σου παρά μόνο το αποτύπωμα της πατούσα σου, θα πρέπει να το βάλουμε πολύ καλά στο μυαλό μας. Επομένως, δεν έχει να κάνει μόνο με το τι είναι Natura, αλλά με το τι είναι παραλία. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας και όλοι οι τηλεθεατές σας. Αυτή η πρακτική. Να μάθουμε και κάτι επί της ουσίας. Εγώ είμαι αυτής της λογικής ότι από κάτι ατυχές, κάτι που. Δεν ξέρω τώρα πόσο ατυχές ήταν βέβαια και δεν γνώριζαν. Πραγματικά δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είμαι σε αυτή τη θέση. Αλλά ουσιαστικό είναι να περάσει και ένα μήνυμα. Από την άλλη, πόσο μάλλον καταλαβαίνω που μιλάμε για αυτή την περιοχή. Εδώ διαβάζω ότι οι αμοθήνες έχουν διεθνώς χαρακτηριστεί ως δασικές προστατευόμενες παραλίες και πρόκειται για δυναμικά και ευαίσθητα οικοσυστήματα, εξαιρετικά ευαίσθητα. Κοιτάξτε. Τώρα πάμε στο άλλο κομμάτι της συζήτησης που θα πρέπει ουσιαστικά να επικοινωνήσετε με τους καθήλυνα αρμόδιους, που είναι ο φορέας διαχείρισης της περιοχής, να σας πει ο ίδιος πώς δόθηκαν άδειες και τι άδειες δόθηκαν. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση απέναντι σε αυτό το θέμα, γιατί δεν γνωρίζω και την περιοχή και δεν ξέρω τις πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Θα έπρεπε να ακολουθήσουν ορισμένες διαδικασίες και γι' αυτό θα πρέπει, όπως είπατε και πολύ σωστά, να μην πατήσουμε τη σκανδάλη πριν μάθουμε ολόκληρη την ιστορία. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό, τι έγινε λάθος, αν έγινε κάτι λάθος και τι θα έπρεπε να διορθωθεί. Προφανώς έχει γίνει λάθος. Εφόσον είναι προστατευόμενος ο χώρος και εφόσον ούτως ή άλλως δεν γίνεται και δεν επιτρέπεται να υπάρξουν οχήματα και γύρισμα ολόκληρο, ποιος έδωσε την άδεια για να γίνει αυτό το γύρισμα? Ναι, γι' αυτό σας λέω. Επειδή ούτε εσείς γνωρίζετε ούτε εγώ τι συμβαίνει για τη συγκεκριμένη περίπτωση και τις συγκεκριμένες άδειες, χρειάζεται να μιλήσουμε με το φορέα διαχείρισης. Συνολικά είναι πολύ λάθος όλη η εικόνα. Δίνουμε, δίνουμε το μήνυμα, σε όλους τους Έλληνες ότι μπορείτε να μπαίνετε στην παραλία και να κάνετε ό,τι θέλετε. Ενώ η παραλία είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα και θα έπρεπε να το σεβόμαστε. Έχετε πάρα πολύ. Το δίκιο. Γιατί είναι το πλούτος μας. Το πολύ συγκεκριμένο χρειάζεται να ξέρουμε τη διαδικασία που πάρθηκαν οι άδειες και ποιος έκανε το λάθος. Σίγουρα υπάρχει εδώ ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Χθες λοιπόν μέσα και από το Instagram, πια και μέσα από τα social media, είναι ένας τρόπος έκφρασης και από οργανισμούς όπως είναι η Greenpeace, εδώ και από πολιτικούς είναι το Twitter. Τέλος πάντων, κάνατε ουσιαστικά, έγιναν αυτά τα stories όπου λέτε ότι μπορεί κάποιος να μου διαβάσει τι ακριβώς... αποδοκιμάζεται τέλος πάντων το next top model για όλη αυτήν από επίσημο λογαριασμό του γραφείου της Greenpeace στην Ελλάδα. Αποδοκιμάζεται λοιπόν όλο αυτό που βλέπαμε στις οθόνες μας, όλη αυτή τη δοκιμασία του next top model, και υπήρχαν και αντιδράσεις και διαμαρτυρίες αντίστοιχα από τους κατοίκους από την Ελαφόνησο. Εσείς μετά από αυτό... ήρθατε σε επαφή με κάποιον αρμόδιο, με τον φορέα που ήθιστε να δίνει αυτή την αδειοδότηση για να γίνει ένα τηλεοπτικό γύρισμα σε ένα χώρο όπως είναι αυτός που είναι προστατευόμενος? Πήρατε κάποια απάντηση? Πήραμε κάποια απάντηση, ναι. Έχω επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον φορέα διαχείρισης. Ναι, γιατί φαντάζομαι δεν κάνετε ένα story στο Instagram και μετά το αφήνετε. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι και εσείς το παλέψατε να μάθετε. Με αυτό λέω. Η δουλειά μας είναι διπλή. Α, γι' αυτό το τονίζω φάση. Οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή η πρακτική που είδαν στην τηλεόραση ήταν λάθος.
Πολύ ξεκάθαρο. Δεν πρέπει να παίρνουμε τις μηχανές μας, τα τζιπ μας έξω από τα οδικά δίκτυα σε ευαίσθητες περιοχές. Κατανοητό. Πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο. Το δεύτερο κομμάτι, και γι' αυτό το λέω όσο πιο προσεκτικά μπορώ. Και τι σας απάντησαν να μου πείτε. Ξανά, δεν σας άκουσα. Λέω να μας πείτε και τι σας απάντησαν όταν καλέσατε. Βρήκατε κάποιον. Ναι. Μίλησα τηλεφωνικά μαζί τους και μου είπαν ότι δόθηκε μια άδεια που είχε κάποιους όρους. Αλλά δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος να κρίνω ή να πω ότι αυτό έγινε ή δεν έγινε. Αναμένουμε τον καθήλυνα αρμόδιο, τον φορέα διαχείρισης, δηλαδή να βγάλει τη σχετική ανακοίνωση και να μας πει τι έγινε και γιατί έγινε όλο αυτό που είδαμε στους τηλεοπτικούς δείκτες. Δεν μπορώ. Ο όρος δηλαδή μπορεί να είναι σε κάποιο άλλο σημείο που πηγαίνετε και κάνετε το γύρισμα, λίγο πιο πάνω. Μπορεί, ναι. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τα έγγραφα. Σας λέω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο. Από μακριά δεν έχουμε την επιστημονική γνώση να κρίνουμε τι ακριβώς συνέβη και ποιοι ήταν αυτοί οι όροι. Όροι οι οποίοι τους βάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την περιοχή. Και γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε λίγο να βγάλει ανακοίνωση ο καθήλυνα αρμόδιος. Εγώ μπορώ να σας πω το γενικό. Επικοινωνήσαμε, πρέπει να το πω, Χρήστο μου, επικοινωνήσαμε φαντάζομαι σίγουρα δημοσιογραφικά. Έχουμε αφήσει μήνυμα, ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει. Άρα για να καταλάβουμε λίγο, να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση. Σαφώς το λέω και το ξαναλέω, το μήνυμα είναι ότι σε καμία παραλία, γιατί ούτως ή άλλως τα οικοσυστήματα της παραλίας είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, δεν επιτρέπεται και πρέπει μόνοι μας να γνωρίζουμε ότι δεν παίρνουμε τα μηχανάκια, πρέπει να κάνουμε, δεν μπαίνουμε με αυτοκίνητα, να παρκάρουμε λίγο δίπλα γιατί είναι πιο εύκολο να κουβαλήσουμε τις ομπρέλες. Γενικότερα να περάσει αυτό το μήνυμα είναι κατανοητό και ας μείνει και κάτι. Από την άλλη όμως πρέπει να δοθούν κάποιες άδειες. Δεν γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι όροι της συγκεκριμένης άδειας προς τον έξω μόντελ. Λέω εγώ, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να ήταν ότι εσείς ναι μπορείτε να πάτε με το συνεργείο σας, να πάρει η κυρία Καγιά, η συμμετέχοντα στο αυτοκίνητο, το τζιπ εδώ που βλέπουμε το πολύ ωραίο τζιπ, να κάνει τις γύρες, αλλά ίσως λίγο πιο πάνω, να μείνει στο συγκεκριμένο σημείο. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή Natura, που είναι ακόμα πιο ευαίσθητη και υπάρχουν ακόμα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα εκεί. Ένα είναι αυτό. Από την άλλη είναι, εξήγησε με όμως και κάποιος, γιατί πρέπει να δω λίγο και την άλλη πλευρά. Ναι, έτσι. Της παραγωγής. Τους εξήγησαν, δηλαδή φαντάζομαι και αυτοί τώρα δεν θέλουν να πάνε να χαλάσουν τα αυγά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Να τους είπε κάποιος, ξέρετε αυτό απαγορεύεται και πήγαν όχι εκεί για να έχουν το καλό το πλάνο, το δωμό της τηλεθέασης για τα νούμερα. Δεν είχαν ιδέα γιατί θα κάνουν μια αναφορά. Έστω θα κάνουν μια αναφορά στο οικοσύστημα και στη σπανιότητά του. Όπως και όπως εμείς αναγκαζόμαστε, φαντάζομαι, μήπως δεν τους το εξήγησαν. Ναι. Δηλαδή προσπαθώ να δω και την άλλη πλευρά, μήπως δεν το ξέρανε. Έτσι πιστεύω. Καθόλου. Το μόνο που έλεγαν είναι ένα δυστοπικό τοπίο, το οποίο δεν ήταν, αλλά μάλλον έχει γίνει. Αυτό αφορούσε το κόνσεπτ του Mad Max. Ναι, εντάξει, αλλά δεν υπήρξε καμία αναφορά. Και άλλες περιοχές, λέει τώρα και εδώ ο κύριος Καφετζής, σε καμία παραλία δεν πρέπει να γίνει. Πόσο μάλλον εδώ, αλλά σε καμία. Θα μπορούσε να ήταν ένα άλλο μέρος που δεν είναι, να έχει χώμα, ξέρω εγώ τι να είναι. Ή να γίνει ένα πλατό, ένα στούντιο, ας πούμε. Που να είναι και εξίσου δυστοπικό. Κύριε Καφετζή, ποιος είναι αυτός ο φορέας ο οποίος παρέχει την αδειοδότηση, είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση? Ναι, φορέας διαχείρισης Πάρνων, λέγεται. Έχει ουσιαστικά στην αρμοδιότητά του περιοχές Natura σε όλη την Ανατολική Πελοπόννησο. Και από εδώ και πέρα τώρα τι γίνεται, γίνεται κάτι? Κοιτάξτε, αναμένουμε λίγο να βγάλει αυτή την ανακοίνωση. Επικοινώνησα μαζί τους και το γνωρίζουν. Σύμφωνα με αυτό που μου είπαν στο τηλέφωνο και αυτοί είναι εκνευρισμένοι. Λένε ότι θα βγάλουν μια ανακοίνωση και θα δουν τι άλλα μέτρα θα πάρουν. Α, είναι και αυτοί εκνευρισμένοι. Αυτό έχουν πει. Αλλά σας λέω, αυτό είναι μια επικοινωνία τηλεφωνική. Εσείς. Θα δούμε και εμείς την επίσημη ανακοίνωση και γι' αυτό σας λέω δεν μπορώ να πάρω κάποια άλλη επίσημη θέση πάνω σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Υποθέτεται ότι κάποιοι όροι παραβιάστηκαν. Δηλαδή, πολύ ολοκληρωμένα και πολύ σωστά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε με αφορμή κάποιου άλλου θέματος ενημέρωσης.